Κύριε Χρυστοδουλάκη, εσείς συνεργάζεστε με μια τέτοια κυβέρνηση? Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής θέμα. Ότι συζητάμε όλοι, και δυστυχώς φοβάμαι θα συνεχίσουμε να συζητάμε προεκλογικά, για διάφορους συνδυασμούς αριθμών ώστε να βγει το 151 και δεν κάνουμε την ουσιαστική κουβέντα, που είναι η πολιτική κουβέντα. Εμείς αυτήν θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα μειώσουμε τους έμεσους φόρους, πώς θα ρυθμίσουμε την αγορά της ενέργειας για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, πώς θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια στην αγορά, στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, θα εξασφαλίσουμε ποιοτικά δημόσια αγαθά, υγεία, παιδεία, θα αλλάξουμε το νόμο Χατζηδάκη για τα εργασιακά, να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια του εργαζομένου, να διορθώσουμε την προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, να προστατέψουμε την πρώτη κατοικία, να δώσουμε κίνητρα για την κοινωνική στέγαση. Αυτά είναι αυτά που εμείς θέλουμε να κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Υπάρχει σύμπνοια σε αυτά με τα άλλα κόμματα, βρίσκεται εκεί? Εμείς λέμε το εξής. Λέμε το εξής. Ότι θέλουμε τη δύναμη, δηλαδή την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε μετά τις εκλογές, στην πρώτη εκλογική διαδικασία, γιατί για μας δεν υπάρχει εκ των προτέρων καμένη λαϊκή ετοιμιγωρία ή εκλογές για εργασιοθεραπεία, να τα βάλουμε στο τραπέζι και να πούμε, παιδιά, ελάτε να προχωρήσουμε σε προγραμματικές συγκλήσεις, να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα επί της υφιστάμενης πολιτικής. Και λέμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι αφού συμφωνήσουμε για τις προγραμματικές συγκλήσεις, εμείς θέλουμε να είμαστε κομμάτι της αλλαγής πολιτικής και της σταθερότητας, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα που να αφορά και τα πρόσωπα εκείνα που θα εγγυηθούν τις πολιτικές αυτές, τα οποία δεν θα επιβάλλουμε, θα είναι κοινή αποδοχή. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Με τα δεδομένα που έχετε μέχρι στιγμής όμως, συνεργάζεστε με το ΜέΡΑ25 και τον ΣΥΡΙΖΑ, αν βγαίνουν τα κουκιά? Κοιτάξτε, η προσωπική μου εκτίμηση που έχει διατυπωθεί και από τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι πρέπει τουλάχιστον στα δομικά να συμφωνούμε. Με το ΜέΡΑ25, για παράδειγμα, υπάρχουν δομικές διαφωνίες όπως ο προσανατολισμός της χώρας στην Ευρώπη, το νομισματικό θέμα και πάρα πολλά άλλα, που δυστυχώς εκτιμώ ότι βάζουν κέρια ζητήματα σε μια τέτοια συνεργασία. Πολύ σύντομο σχόλιο. Θα μιλάμε πολύ για την πολιτική σταθερότητα. Αυτή δεν είναι μόνο αριθμός. Είναι πολιτικές που εγγυώνται την κοινωνική συνοχή. Και δεν μπορεί να πάμε σε παρατεταμένη αστάθεια με διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις για να φτάσουμε, υποτίθεται, τελικά στην πολυπόθητη πολιτική σταθερότητα. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος μέσα στο δελτίο. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη έτσι, συζήτηση. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς μπαίνουμε πια και επίσημα σε προεκλογική περίοδο από αύριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις.